την πρώτη μέρα έχουμε τοποθετηθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η φράση αυτή που επανειλημμένα διατυπώνεται το τελευταίο διάστημα δεν σηματοδοτεί μόνο τη στάση της Κύπρου στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά αποτελεί την οριστική προσχώρηση της χώρας μας στη Δυτική Συμμαχία. Μετά από δεκαετίες μιας νεφελώδους διπλωματίας, η οποία πότε έβλεπε προς Δυσμάς και πότε προς Ανατολάς υπό το καθεστώς της χώρας μέλους των αδεσμεύτων, η Κύπρος πλέον σε ένα περιβάλλον αστάθειας και επαναπροσδιορισμού του διεθνούς κοινικού επιλέγει στρατόπεδο. Η επιλογή αυτή νομοτελειακά ήρθε με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλυτικό ωστόσο ρόλο έπαιξε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα όσα ακολούθησαν. Τα δύο τελευταία χρόνια λοιπόν διανύθηκε απόσταση δεκαετιών στις σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό το διάστημα, η Κύπρος εφαρμόζει όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Προσκαλεί εμπειρογνώμονες του FBI για επίβλεψη της διαδικασίας. Σταδιακά απεγκλωβίζεται από τα ρωσικά κεφάλαια. Τερματίζει τις στρατιωτικές διευκολύνσεις στη Μόσχα, ενώ παρέχει όλες τις διευκολύνσεις στις αμερικανικές δυνάμεις. Αρχίζουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και έρεται το εμπάρκο πώλησης όπλων στην Κύπρο. Παράλληλα, η χώρα μας εντάσσεται στο State Partnership Program. Συμμετέχει στην κρίση της Μέσης Ανατολής με το σχέδιο Αμάλθια, ενώ αρχίζει πλέον ο στρατηγικός διάλογος Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζο Μπάιντεν διατηρούσε πάντα ιδιαίτερες σχέσεις με την ελληνική ομογένεια. Ο ίδιος αστειευόμενος λέει συχνά ότι τον αποκαλούν Μπάιντενόπουλο. I am Joe Bidenopoulos. Ως αντιπρόεδρος μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκε το 2014 την Κύπρο. The United States, I want to be clear about this, recognizes only one legitimate government of the Republic of Cyprus. And my visit and meetings throughout the island will not change that. Στόχος τότε του κύριου Μπάιντεν ήταν να επιτύχει μια συμφωνία για το Βαρόσι. Σκόνταψε όμως την πλήρη άρνηση του Ντερβίς Έρογλου και της Άγκυρας. Φανερά ενοχλημένος και με σαφή προσπάθεια υποβάθμισης της συνάντησης, επισκέφθηκε τον κύριο Έρογλου στο λεγόμενο Προεδρικό. Αντίθετα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τότε είχε επίσημες συνομιλίες, ενώ συνέφαγε μετά συζύγων και στην οικία του τέως Προέδρου στη Λεμεσό. We talked about how we viewed life. We sat on that veranda for almost 3.5 hours and just talked like long lost friends. This president is a good man.